Επανήλθαν και σήμερα τα κόμματα με νέες δηλώσεις του ατόπινα του Μπαγκιμούν, με το Ακέλ να επισημαίνει ότι η διαμαρτυρία και η παραστάση από πλευράς κυβέρνησης ήταν επιβεβλημένες, αν και ο Γενικός Γραμματέας Άνδρος Κυπριανού τόνισε παράλληλα ότι δεν εξυπηρετεί συνέχιση αντιπαράθεσης με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ. Εκείνο που κατά την άποψή μας έχει σημασία είναι να καταφέρουμε να πείσουμε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα γιατί θα πρέπει να δοθεί η όθηση στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μέσα στα πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου σημείωσε ότι η πολιτική του κατευνασμού έχει καταρρεύσει. Αντί έντονης διαμαρτυρίας, απέτησης για άμεση επανόρθωση και αποκατάσταση της αλήθειας, η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανώδυνα διαβήματα, τα οποία προφανώς δεν θα έχουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Άποψη του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρη Σιλούρη είναι ότι επιβάλλεται αλλαγή στρατηγικής. Δεν μπορούμε να συζητούμε προσπάθεια λύσης του Κυπριακού με μια Τουρκία με επεκτατικές βλέψεις που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και που για 40 χρόνια καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων. Τα κόμματα χαιρετίζαν τις ενέργειες της Κυπριακής κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ορθή πολιτική τα διαβήματα προς τον διεθνή οργανισμό.